Πενελόπη, πιστεύεις θα μάθει ποτέ το τέλος του Κλεωμένη? Δεν νομίζω να μας συμφέρει να το μάθει. Δεν νομίζω, γιατί δεν θα μάθει ποτέ. Μπορεί εγώ τώρα αστεία να σηκώθηκα και να κάνω τον ναι, αλλά δεν νομίζω ότι συμφέρει να το μάθει, γιατί θα μισήσει το Μελέτη. Δεν ξέρει ότι έχει κάνει φόνο ο Μελέτης. Θα βάλουμε ένα στοίχημα. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ναι. Εγώ πιστεύω. Τι πιστεύω εγώ? Έτσι σεναριακά. Ότι θα σκάψουν αυτό το χωράφι, θα βρούνε τον Κλεωμένη. Δεν υπάρχει βέβαια και τα χρόνια, ούτε DNA, ναι, ούτε τίποτα. Σκέφτομαι. Αλλά θα έχει την ταυτότητα πάνω του. Και πιστεύω ότι θα μαθευτεί. Επίσης, θα βρουν έναν τρόπο, διότι πιστεύω ότι ο Μελέτης έχει κάνει πάρα πολλά κακά που δεν έχει πληρώσει. Ναι. Έτσι δεν είναι? Έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχει κάνει πολύ κακό σε πολύ κόσμο. Το πιστεύω, Γιάννο. Το Γιάννο. Και όχι μόνο το Γιάννο, και πολύ άλλο κόσμο. Θέλω να πω ότι το τέλος του Μελέτη θα περιμένω με μεγάλη αγωνία να το να δω. Το δεις, για να δω αν τελικά. Ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που τελικά ξέφυγαν από την δικαιοσύνη, όχι μόνο την ανθρώπινη, αλλά και τη θεϊκή. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές, κάνοντας κακό, μπορεί να γλιτώσεις από την ανθρώπινη δικαιοσύνη, αλλά δεν θα γλιτώσεις από την θεϊκή δικαιοσύνη. Ξέρεις, εδώ έκανε μια τεράστια μαγιά η Μελίνα, ότι έχασε το μάτι του από τον πατέρα του ανθρώπου που σκότωσε. Ξέρεις, πώς τη ζωή καμιά φορά όταν... Ενώ δεν πήγαινε για αυτόν. Ναι. Ουσιαστικά το έχασε κατά λάθος, θα έλεγε κανείς. Αυτοθυσιάστηκε, μπορούμε να πούμε, ναι, για να προστατεύσει τον Δούκα που τον έχει σαν πατέρα του. Απλώς, καμιά φορά λέμε ότι ό,τι μας συμβαίνει γράφει στο πρόσωπό μας, γράφει στα μάτια μας. Έτσι και αυτός κάτι έπρεπε από την αντίθετη να χάσει για να αυτή η ενέργεια κάπως, ξέρεις, να εκτονωθεί. Πολύ καλά, απλά θεωρώ ότι ήταν το λιγότερο για αυτό που έχει είναι κάνει. Είναι λίγο, αλλά για αυτόν, ξέρεις, τα μάτια του και... Το να είναι δυνατός και να έχει τα χέρια του, τα μάτια του, είναι πολύ πρακτικός άνθρωπος. Γι' αυτόν δεν είναι τόσο ασήμαντο το να χάσει το μάτι του και άρα να μην είναι τόσο ακίνητος. Και... Η Πινελόπη τον ερωτεύτηκε. Πολύ. Η Μαρία θα ερωτευόταν με τέτοια προσωπικότητα. Και αν θα πήγαινε λοιπόν για να κάνουμε και τη συνέντευξη που ξέρω ότι γενικά θα ήθελες ποτέ να μην δώσει συνέντευξη στη ζωή σου, αλλά πριν. Η Μαρία θα αγαπούσε μια τέτοια προσωπικότητα? Και αν σου έλεγα, αν η Μαρία έμπαινε στο χωριό, η Πετεβή, ποιον θα αγαπούσε? Και δεν μιλάμε εμφανισιακά και όλα αυτά, αλλά όλο το πακέτο. Ερωτικά, ποιον θα μπορούσε να αγαπήσει από όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα μέσα? Έλαντε. Έτσι όπως σε βλέπω. Κοίτα, η Μαρία θα τον αγαπούσε το Μελέτη. Θα τον αγαπούσε. Γιατί όμως? Γιατί δεν ξέρει, όπως και η Πινελόπη, ποιος είναι ο Μελέτης. Έχει αρχίσει μετά από 6 χρόνια να το καταλαβαίνει, αλλά αυτός ο άνθρωπος έχει μια πάρα πολύ μεγάλη αντίφαση, η οποία είναι πολύ ερωτική. Είναι πάρα πολύ σκληρός με όλους τους άλλους και πολύ ευθύς. Και μαζί της είναι ένα αρκουδάκι. Πολύ ρομαντικός. Προσπαθώ να καταλάβω όμως ότι η Μαρία Πετεβή, τι σοϊ άντρα θέλει? Θέλει έναν άντρα πολύ δυνατό, σκληρό, όχι, που δεν σηκώνει μήγα στο σπαθί του? Θέλει έναν άντρα λίγο πιο γλυκό, χαμηλών τόνων? Γι' αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Ναι, ποιος θα ήταν? Ποιος θα ήταν? Για να καταλάβω λίγο τη δικιά σου ψυχοσύνθεση και τι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος από το διαφάνη που θα. Από ποιο σύριαλ θες να πάμε? Γιατί να ψάχνουμε? Δεν ξέρω. Δεν ψάχνουμε ήρωα, σίγουρα. Γιατί δεν υπάρχουν τέτοιοι τώρα, ξέρεις. Μεγαλώνουμε, τα καταλαβαίνουμε αυτά. Σε παρακαλώ, αγκαλιάσέ με. Αγκαλιάσέ με και μείνω κοντά μου. Μόνο αυτό θέλω, σε παρακαλώ. Δεν πρέπει να σε αγκαλιάζω ούτε να σε κοιτάω έτσι. Σ' αγαπώ τόσο πολύ, τόσο πολύ, που μισώ τον εαυτό μου γι' αυτό, αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Μόνο εσένα θέλω να αγαπώ. Τι σοϊ άντρας μπορεί να συγκινήσει τη Μαρία? Α, έλαντε. Δύσκολη ερώτηση. Δύσκολη γιατί ερώτηση. Δύσκολα συγκινούμε. Αλήθεια? Ναι, ναι. Δύσκολα συγκινούμε. Είσαι δύσκολη στο θέμα της επιλογής? Ναι, 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 ναι. Θέλω να... Ξέρεις τι, δεν υπάρχει κάτι, γιατί εγώ λειτουργώ με το ένστικτο πάντα. Οπότε νομίζω ότι θέλω να έχουμε κάτι κοινό ψυχικά. Δηλαδή, θέλω καλοσύνη, ναι, χιούμορ, τρέλα... κάτι που να μπορώ να ταυτιστώ και να θαυμάσω και σίγουρα να τον θαυμάζω. Δηλαδή... Είσαι αποφασισμένη να μείνεις πολύ καιρό μόνη ακόμα, αν δεν τον βρίσκεις? Δηλαδή ουσιαστικά. Βέβαια. Ναι.
Βέβαια. Πόσο καιρό έχεις μείνει στη ζωή σου μόνη μέχρι να βρεις κάποιον άνθρωπο? Και είπες ότι εγώ θα την αντέξω τη μοναξιά μου, δεν κάνω εκπτώσεις σε τίποτα. Μόνη. Και ένας χρόνος και δύο. Ναι. Γιατί όχι. Όχι, μην το λες εμένα, είμαι πολύ υπέρ. Δεν το συζητάω. Δεν... Ναι. Ξέρεις, αν δεν βρεις κάτι, μετά αν αρχίσουμε να κάνουμε στα πάντα εκπτώσεις. Αν και δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό που λέμε βρήκα κάποιον, τουλάχιστον κάπως να συγκλίνουν οι ζωές σας και οι ψυχές σας και να βλέπετε στο ίδιο σημείο, όπως και σε μια συνεργασία θα δεινοπαθήσεις όταν δεν έχεις κοινό βλέμμα προς κάτι. Έτσι λοιπόν πόσο μάλλον σε μια σχέση όταν δεν έχετε κοινές απόψεις, ας πούμε να είναι ρατσιστής ή... να... Εντάξει, ναι, τώρα με πέφτει σε τρεις σου λέω τώρα ή να είναι ένας βίαιος άνθρωπος. Δηλαδή, θέλεις κάποιον άνθρωπο... Μετά χάνει όλη τη μαγεία και την γοητεία, αν ναι. είχε. Άμα... Η μουσική παίζει πολύ ρόλο, ας πούμε, για εμένα. Η μουσική. Η μουσική παίζει ναι, ρόλο. Ναι, φαίνεται περίεργο, ναι. Όχι, μου φαίνεται περίεργο. Άμα να τραγουδάει ή να παίζει μουσικό όργανο. Όχι, όχι να παίζει απαραίτητα, απλώς αν δεν... Τα γούστα μας, ρε παιδί μου. Αυτό, τι μουσική θα ήθελες εσύ για να καταλάβω λίγο. Αυτό που μου αρέσει και εμένα, κλασική μουσική. Κλασική, αλλά θέλω να πω την αλήθεια, θα το πω αυτό. Συγγνώμη, Μαρία, θα τα πω. Τι. Σαν τραπέζι για να έβαινες να χορέψεις σε φτετέλη κάποτε. Τι. Ποιος τα λέει αυτά. Ποτέ. Όχι. Ούτε μικρή. Άντε. Τι. 16 χρόνια. Ποτέ, όχι, άντε 16. Να είχα πάει μια φορά. Δεν έχω περάσει από αυτή τη φάση. Αλήθεια το λέω. Αλήθεια. Δεν το υποτιμώ. Όχι, βέβαια. Απλώς για κάποιο λόγο δεν. Δεν μπορώ να διασκεδάσω με αυτή τη μουσική. Δηλαδή στο τραγούδι ανέβα στο τραπέζι μου κούκλα μου γλυκιά. Πρέπει να έχω πιει. Μεθύσω να μην καταλαβαίνω τι ακούω και απλά να κινούμε τυχαία. Θα το ξεστή. Θέλω την αλήθεια σε όλα. Δηλαδή, άμα πάω κάπου που είναι πολύ κυριλέ και μου έχει αυτό το κομμάτι, δεν μπορώ. Θέλω να πάω στο τελευταίο μαγαζί. Καταγόη. Καταγόη, να πετάξω το γαρίφαλο. Να πω μία φορά θα το, μία φορά θα το ζήσω. Αλλά όχι, ναι, δεν. Ξέρεις, η μουσική, οι ταινίες, να έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, να δίνει ο ένας τον άλλο, να τον εξελίσσει. Κάπως έτσι. Κατάλαβα. Πιστεύω ότι είναι το ιδανικό. Άρα, okay. Δεν θα σε δούμε ποτέ να χορεύεις τη φτετέλη σε τραπέζι πάνω. Μπορεί. Μπορεί. Να έχω ψυχή. Στο γάμο σου, ας πούμε. Στο γάμο παντρευτώ, θα χορέψω. Πώς θέλω να έχεις το γάμο στο μυαλό σου. Α, παπά. Έλαντε, τι με ρωτάς. Γελάω πια. Σαν ένα τεράστιο πάρτι. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο άλλο νόημα ο γάμος. Αν δεν παντρευόσουν και ήσουν με κάποιον άνθρωπο μαζί και συζούσατε. Μια χαρά, το ίδιο. Γάμος είναι και αυτό. Μπράβο. Πολύ το χαίρομαι αυτό που λες. Και γάμος είναι και αυτό. Το θέμα είναι η ένωση, όχι να ξέρεις πώς παντρεύονται και. Εντάξει, αυτό είναι. Το θέμα είναι αυτό, που... αυτό ότι η αλήθεια, η ένωση. Είναι απλά ωραία να κάνεις ένα γάμο, να καλέσεις τους φίλους σου και να παρτάρεις. Αυτό. Εμένα δεν με αξίωσε ο Θεός με παιδιά. Αλλά βλέπω το Σέργιο μας. Αγαπάει και λατρεύει τους γονείς του σαν θεούς, όπως κάθε παιδάκι. Κάποια στιγμή όμως μεγαλώνοντας, θα καταλάβει πως και αυτοί οι άνθρωποι είναι και κάνουν και λάθη. Και εδώ είναι το δύσκολο. Είναι μια επικίνδυνη γέφυρα αυτή. Ετοιμόρροπη. Αν δεν βοηθήσεις το παιδί σου να την περάσει, κρεμοτσακίζεται και αυτό και η αγάπη που έχει για σένα. Οπότε εσύ πρέπει να δώσεις το χέρι σου στον Νικηφόρο για να μπορέσετε να ξαναβρεθείτε. Social media έχεις, ασχολείσαι? Ασχολούμαι, ναι. Instagram? Ναι. Πώς θα πας, πόσους ακόλουθους έχεις μετά από το... 17 κάτι. 17 κάτι. Ναι. Τι σου λένε για την Πινελόπη, πώς λειτουργούν για τη σχέση με τον Ξάρα? Μ' αγαπάνε τώρα. Δεν σε αγαπάνε? Όχι, όχι. Μ' αγαπούσαν πέρσι που τα περνούσα όλα αυτά και ήμουνα κάπως μελαγχολική και στεναχωρημένη συνέχεια. Και τώρα είμαι. Mm-hmm. Αλλά τώρα υπάρχει διαφορά ότι σκλήρινε πια αυτό το παιδί. Λόγω αιμομυκτικής σχέσης? Όχι. Παλιά δεν είχε περάσει τίποτα. Δεν καταλάβαινε κιόλας πολλά πράγματα. Ήταν πολύ προστατευμένη. Είδε, σκοτώθηκε ο αδερφός της, είδε το θάνατο της Θεοδοσίας, βιάστηκε, έμαθε ότι ο μεγάλος της έρωτας είναι εξαδερφός της. Ένιωσε όλη την ενοχή, πήγε να αυτοκτονήσει, έγινε χαμός μες στο σπίτι, πιάσαν τον πατέρα της. Δηλαδή, έχουν συμβεί τόσα πολλά γεγονότα μέσα σε μία χρονιά που ξέρεις, τις ερχόντουσαν. Δεν ήταν προετοιμασμένοι και τις ερχόντουσαν σφαλιάρες από παντού, ας πούμε. Άρα την αγαπούσαν τότε. Την αγαπούσαν. Τώρα το τι ακούω, Παναγία. Τώρα τι ακούει η Πινελόπη, για ποιο πράγμα? Δεν θα σου πω χαρακτηρισμούς γιατί δεν μπορούν να λεχθούν. Ακούω. Έχουμε δηλαδή... κάνει πάντα με τη σχέση με τον ξάδερφο. Ναι, ναι, ναι. Για τις σεξουαλικές της. Ότι ξεφύγει, δεν είναι καλά. Και όλα αυτά. Ναι, 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 ναι.
πω, τα πάντα... ανομαλία και αυτό. Το οποίο και το τα λες σε πρώτο πρόσωπο. Τι κάνεις, μωρή, εσύ που. Καμιά φορά μπερδεύονται λίγο αυτό. Εγώ αλήθεια. Σε τρομάζει. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλλά. Ξέρεις, πρέπει λίγο να συναισθανόμαστε. Δηλαδή, εγώ την καταλαβαίνω ίσως και επειδή πρέπει να την δικαιολογήσω για να μπορώ να την βγάζω, ας πούμε. Αλλά, ξέρεις, πόσες φορές επιλέγουμε να ξεχνάμε κάποια πράγματα. Η επιλεκτική μνήμη που λέμε. Πολλές φορές. Τα βάζουμε στο πίσω. Γιατί μου λένε πώς είναι δυνατόν αφού τώρα ξέρει. Εντάξει που δεν ήξερε. Τώρα που ξέρει ότι είναι ξαδερφός της, γιατί. Μα, ξέρεις, οι άνθρωποι προσπαθούν πάντα να λένε ψέματα στον εαυτό τους, πιστεύω, για να μπορούν να επιβιώσουν και να μπορούν να είναι όσο το δυνατόν χαρούμενοι. Ωραία. Έτσι και εκείνη, ξέρεις, δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Προσπάθησε, ειλικρινά προσπάθησε να το διαχειριστεί, προσπάθησε να το σταματήσει. Είναι κάτι, ξέρεις, είναι μια ένωση πολύ δυνατή, πάνω από τον εαυτό της, είναι πολύ ερωτευμένη, τον αγαπάει, τον λατρεύει. Οπότε το ότι είναι ξαδέρφια επιλέγει να μην το... να μην το φέρει στο σώμα της. Είναι συγκλονιστικό αυτή τη στιγμή, ξέρεις, είναι συγκλονιστικό το πόσο αγαπάς το ρόλο σου, προσπαθείς να το δικαιολογήσεις, ενώ δεν έχεις καμία σχέση με τη γραφή, ξέρεις, δεν είσαι η σεναριογράφος της ιστορίας, θα πεις για ποιο λόγο το κάνω αυτό. Την έχω πολύ συμπονέσει την Πινελόπη, την αγαπώ πραγματικά, την θέλω σαν να είναι αληθινή. Θέλω να δω πολύ, πραγματικά δηλαδή ζω για την εποχή, όταν θα ολοκληρωθεί η ιστορία των Μελισσών, να δω πραγματικά τι θα έχει γίνει. Έλα, τι έγινε αυτή η αγωνία. Έχω τρομερή αγωνία να δω τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Τώρα, λογικά οι πληροφορίες λένε ότι θα παντρευτεί στον εισαγγελέα. Α, δεν ξέρω τέτοιες πληροφορίες, δεν έχω φτάσει στα αυτιά μου. Δεν έχεις παντρευτεί ακόμη. Όχι. Εγώ γιατί δαρίζεις μέσα στα μαλλιά σου. Ρίπ. Ρυθμένη μου, μίλα στα αυτιά και θα νομίζω ότι δεν έχω.